Καλή σας μέρα. Σας υποσχέθηκα γιατρό για ρινοπλαστική και καλημερίζω τον κύριο Αθανάσιο Σκούρα, χειρουργό ρηλά και πρόεδρο ελληνικής εταιρείας λειτουργικής ρινοπλαστικής. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα, κύριε Μαυραγκά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Θέλω να πω στους τηλεθεατές και στις τηλεθεάτριες. Στο διάλειμμα κάναμε μια πολύ ωραία συζήτηση. 30.000 χειρουργία μύτης. Yes. Άρα τι να συζητάμε τώρα για εμπειρία και για αποτέλεσμα. Να σας πω ότι κάθε φορά που κάνω μια μύτη. Και ενώ υπάρχει τέτοια εμπειρία, διερωτώ με, άρα γιατί ξέρω και μιλάω ειλικρινά. Θέλω με αυτό να τονίσω ότι η μύτη είναι το δυσκολότερο χειρουργείο στο πρόσωπο και δεν θα πρέπει κανένας έτσι με ευκολία, άντε πάμε να την κάνουμε και πού θα πάμε. Και γι' αυτό το 60% όλων αυτών των περιπτώσεων που έχω κάνει είναι επανορθωτικά. Και βλέπουμε και φωτογραφίες για να καταλάβουμε τι περιγράφεται. Ναι. Κάνει κάποιος πλαστική μύτης μόνο για αισθητικούς λόγους ή και για λειτουργικούς? Θα πρέπει και για τα δύο. Mm-hmm. Θα πρέπει και για τα δύο. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε μια μύτη όμορφη, φυσική, βλέπετε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Μια μύτη όμορφη, φυσική, αλλά και λειτουργική. Βλέπουμε το προ και το μετά. Το πριν και το μετά, το καμία πριν σχέση. Και το μετά. Αν δεν εξετάσουμε να δούμε μια χειρουργημένη, και θα πρέπει να μην το καταλάβουμε. Θα πρέπει να λέμε τι όμορφη μύτη και αν τη γνωρίζουμε τι έχει αλλάξει. Και συνήθως κάτι... το καταλαβαίνουμε, γιατρέ. Συνήθως φαίνονται ψεύτικες συμπειραγμένες μύτες. Άμα το καταλαβαίνουμε ότι είναι χειρουργημένη, είναι αυτόματα είναι αποτυχημένη η ρινοπλαστική. Είναι δύσκολο χειρουργείο. Το πιο δύσκολο στο πρόσωπο. Το πιο δύσκολο στο πρόσωπο. Και μάλιστα όταν, πρέπει, όταν μετά το χειρουργείο θα πρέπει και να αναπνέει και να μυρίζει και όλα, δηλαδή να κάνει τη λειτουργία της η μύτη που είναι πάρα πολύ σπουδαία και να είναι και όμορφη και να μην αναγνωρίζεται. Βλέπετε ένα φοβερό αποτέλεσμα. Είναι φυσικό αποτέλεσμα, ένα εγώ φυσικό αυτό αποτέλεσμα, βλέπω. Ναι. Άρα θα έλεγε κανείς ότι επιτυχημένη ρινοπλαστική είναι αυτή που δείχνει φυσικό το αποτέλεσμα φυσικό. Και αναπνέει και σωστό ασθενή. Ακριβώς, να είναι ένα φυσικό, ταιριαστό με τα υπόλοιπα στοιχεία του προσώπου. Δηλαδή να μην με τα μάτια, με το μέτωπο, με το σαγόνι, όλα να δένουν μεταξύ τους. Μιας και μας περιγράφετε όλα αυτά, έρχονται ασθενείς, γυναίκες ή άντρες που ζητάνε κάτι που δεν ταιριάζει στο πρόσωπό τους και σας φέρνουν μια φωτογραφία και σας λένε κάντε με έτσι γιατρέ. Σαφώς έρχονται και έρχονται με το περιοδικό, με τις φωτογραφίες από διάσημα μοντέλα και ζητάνε τη συγκεκριμένη μύτη. Μα δεν μπορεί να πάει η όποια μύτη. Δεν μπορώ στο δικό μου πρόσωπο να βάλω τη μύτη της κυρίας Μαυραγκάνη και ανάποδα. Mm-hmm. Μπορεί σε μένα να πάει καλά ή σε εσάς να πάει καλά, αλλά να μην πάει στον καθένα. Άρα αυτό γίνεται κατόπιν συνεννόησης μαζί σας. Κατόπιν συνεννόησης. Δείχνετε φωτογραφίες πριν μετά, περιγράφετε. Βλέπουμε στο ιατρείο ενός ρινοχειρουργού θα υπάρχουν χιλιάδες φωτογραφίες προ και μετεγχειρητικές και ο ρινοχειρουργός πρέπει να δείξει στον ασθενή φωτογραφίες προεγχειρητικές που να έχουν σχέση με το συγκεκριμένο, με τον ασθενή που έρχεται τώρα να φτιάξει το πρόβλημα. Και να δούμε πώς ήταν και πώς έγινε. Ώστε να έχει μια ιδέα τι περίπου έχει να αντιμετωπίσει και τι περίπου θα έχει μετά από λίγες μέρες. Στο κομμάτι το αισθητικό, το οποίο είναι μείζον, δεν το συζητάμε. Στο κομμάτι το λειτουργικό τώρα. Εκείνο να δείτε πόσο είναι μείζον. Γιατί όποιος δεν αναπνέει, εκείνος ξέρει τι σημαίνει αναπνοή. Γιατρέ, έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια και την υπνική άπνοια. Η υπνική άπνοια είναι κάτι το φοβερό όταν δεν κοιμάσαι, όταν ξυπνάς, όταν πετύχει. Είναι και επικίνδυνο. Και επικίνδυνο, διότι μπορεί και να πεθάνεις, πάθεις έμφραγμα, εγκεφαλικά, τέτοια. Mm-hmm. Και να μην αναπνέεις καλά, δηλαδή να μην εξετάσεις στο στάδιο της υπνικής άπνοιας, αλλά και να ροχαλίζεις. Δεν είναι μικρό το πρόβλημα να είσαι με τον σύντροφό σου. Χειρουργικά διορθώνεται αυτό. Διορθώνονται αυτά, ναι. Ναι. Πείτε μας και κάτι άλλο. Η λειτουργικότητα της μύτης με τη ρινοπλαστική πώς διορθώνεται και πόσο άμεσα μπορεί να είναι και κάποιος να επιστρέψει στις δραστηριότητές του μετά από ένα τέτοιο χειρουργείο. Θέλω να πω ότι επειδή πολλά κυκλοφορούν ότι θα είναι ένα σωριλά και ένα πλαστικό, θα είναι ένα σωριλά που θα κάνει το διάφραγμα και μετά από 6 μήνες θα κάνουμε ένα πλαστικό, θα κάνει εξωτερικά τη μύτη. Στο ίδιο χειρουργείο, ο ίδιος χειρουργός όλα. Γιατί αν κάτι δεν πάει καλά και είναι δύο χειρουργοί, ο ένας θα δείχνει τον άλλον. Ποιος έφυγε και ο ασθενής αναστημίζει και θα κοιτάζει. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει να γίνει προσεκτική επιλογή του εξειδικευμένου γιατρού που θα ασχοληθεί με τη μύτη, να ξέρει ο ασθενής ότι είναι το δυσκολότερο χειρουργείο, το λέω με τα λόγου γνώσεως, mm-hmm. δηλαδή είναι το δυσκολότερο χειρουργείο στο πρόσωπο. Γιατί... Και όταν σας είπα στην αρχή που είχατε mm-hmm. την καλοσύνη να πείτε τόσο καλά λόγια, ότι ναι μεν έχω κάνει πάρα πολλά χειρουργία ρινοπλαστικής και όμως κάθε μέρα διερωτώ με. Ξέρω τη ρινοπλαστική και δεν αστειεύομαι. Διερωτώ με. Ξέρω τη ρινοπλαστική γιατί
Και ενώ νομίζεις ότι έχεις τελειώσει. Αυτό σας δίνει ευθύνη ξεχωριστή για τον κάθε πελάτη σας, για τον κάθε ασθενή. Και ενώ νομίζεις ότι έχεις τελειώσει το χειρουργείο, το οποίο δεν κρατάει σε κάθε έναν λιγότερο από 3 ώρες, mm-hmm. και απορώ πως κάποιοι λένε ότι εγώ το κάνω σε μισή ώρα και 3/4. Είναι πολύ. Δεν γίνεται. Πιστεύω, τι θα κάνεις σε 3/4. Θα φτιάξεις τις κόγκες, τις γενικές κόγκες να αναπνέει, θα φτιάξεις το διάφραγμα, θα φτιάξεις το εξωτερικό της μύτης, θα τους μιλεύσεις, θα το φέρεις, θα το κάνεις, ώστε να, στη συνέχεια και αφού βγάλεις τον άρθηκα μετά από 10 μέρες, να έχουμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Σωστό. Και επίσης να μην έχει ούτε μελανιές, ακούγεται. Ούτε σημάδιεται τίποτα. Ναι, να μην φαίνεται τίποτα. Να μην αναγνωρίζεις. Να μην αναγνωρίζεις ότι αυτό το άτομο είναι χειρουργημένο, να φαίνεται κάτι πιο φρέσκο, πιο καινούριο, πιο όμορφο. Τέλεια. Και να νομίζει ότι έχει κοιμηθεί καλά, να είναι πιο καλά, πολύ ερωτευμένο. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ που μου δώσατε πρωί-πρωί την ευκαιρία. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.